Είχα παλιά έναν πόνο, ο οποίος ερχόταν και έφευγε. Από ένα σημείο και μετά ήρθε, εγκαταστάθηκε και δεν μ' άφησε. Μ' αρέσει να περπατάω. Αυτό με δυσκόλευε. Πρώτον να περπατάω, δεύτερον όταν μπαίνω σε αυτοκίνητο να κλείσω το πόδι μου, όταν να γυρίσω από το ένα πλευρό στο άλλο και γενικά μου άλλαξε τη ζωή. Πήγα στον κύριο Ξυλούρη, το είδε, είπε ότι εντάξει, έχει κάποια βλάβη, ακόμη δεν είναι για εγχείρηση και άρχισα φυσιοθεραπείες. Έκανα 10 φυσιοθεραπείες, το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Έκανα ακτινογραφία να δω μήπως βοήθησε η φυσιοθεραπεία, το ίδιο αποτέλεσμα. Οπότε αποφάσισα ότι δεν με παίρνει άλλο, ήρθα εδώ πέρα, πήρθα στον κύριο Ξυλούρη, κάναμε μετά τη συζήτηση, χειρουργήθηκα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, δεν πόνεσα καθόλου, μου δίνανε βέβαια παυσίπονα και αντιβιωτικά και τώρα είναι η τρίτη μέρα που βγαίνω και με το φυσιοθεραπευτή μου μπορώ και περπατάω αρκετά καλά. Συνιστώ στον κόσμο να το σκεφτεί και να αποφασίσει. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Ένα ευχαριστώ στον κύριο Ξυλούρη, ο οποίος με πρόσεξε, με χειρούργησε ωραία, με βοήθησε, με περιποίητε και στο φυσιοθεραπευτή μου, ο οποίος ήταν λίγο αυστηρός, αλλά με βοήθησε πάρα πολύ. Το κέντρο ήταν πολύ περιποιητικά τα κορίτσια, το φαγητό τους ήταν εκπληκτικό, όλα ήταν τέλεια, καθαριότητα τέλεια. Η κυρία Αλεξάνδρα έπασχε από εμένουσα ισχυαλγία σε έδαφος βαριάς μορφής οστεοαρθρίτιδας. Αποδείχθηκε μετά από τον προχειρητικό και τον αποκονιστικό έλεγχο που κάναμε. Με αποτέλεσμα, εκεί που ήταν πάρα πολύ δραστήρια και της άρεσε πάρα πολύ το περπάτημα και η αθλητική δραστηριότητα, να μην μπορεί να τα κάνει. Είχε δυσχέρεια στις κινήσεις, είχε δυσχέρεια στη βάδιση και έτσι μετά από την επίσκεψη στο ιατρείο μου και στο Ιατρικό Διαβαλγανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, συζητήσαμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε άμεσα, γρήγορα, ανώδυνα αυτό το πρόβλημα που έχει. Σήμερα, με την εξέλιξη της τεχνικής στην ολική αρθροπλαστική ισχύου ελάχιστης επεμβατικότητας, κάναμε το χειρουργείο, έκανε εισαγωγή τη Δευτέρα και σήμερα παίρνει εξιτήριο. Χωρίς πόνο, άμεση κινητοποίηση. Τα πλεονεκτήματα της επέμβασης είναι ότι είναι μικρός χειρουργικός χρόνος μέσα στο χειρουργείο, ελάχιστη απώλεια αίματος, καθόλου επιπλοκές και ο ασθενής μετά από 6 ώρες που περνάει αναισθησία μπορεί άμεσα να κινητοποιηθεί και να σηκωθεί και να περπατήσει. Σήμερα οι επεμβάσεις στο ισχύο δεν είναι μόνο από οστεοαρθρίτιδα, είναι σε ασθενείς που ταλαιπωρούνται και από τροχαντηρίτιδα, σε ασθενείς που ταλαιπωρούνται και από κατάγματα όπως είναι το ιδιοτροχαντήριο και το υποκεφαλικό κάταγμα, μπορούν με αυτές τις επεμβάσεις της ελάχιστης επεμβατικότητας να φτάσουν στο επίπεδο που επιθυμούν, να αποκτήσουν την ποιότητα ζωής που είχαν πριν έρθουν σε αυτό το επίπεδο που ήρθαν και βρήκαν εμάς. Το Ιατρικό Διαβαλγανικό Κέντρο μας παρέχει τα πάντα, είναι από τα πιο σύγχρονα νοσοκομεία στην Βόρεια Ελλάδα, να μην πω και στην Ελλάδα, και με την άψογη συνεργασία της ομάδας μου αναισθησιολόγους και φυσιοθεραπευτές φτάνουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα και όλοι οι ασθενείς μας είναι ευχαριστημένοι.